Κύριε Πρόεδρε του Ομίλου Υγεία, κύριε Καρταπάνη, κυρία Παπαμάρκο, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα της παιδοκαρδιοχειρουργικής μας δραστηριότητας στο Μητέρα, καθώς ολόκληρης αυτής της προσφοράς σε εθνικό επίπεδο προς όφελος των ασθενών που πάσχουν από συγγενείς καρδιοπάθειες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Διεύθυνση του Νοσοκομείου Μητέρα που μου επέτρεψε να συμβάλλω στην βελτίωση της παιδοκαρδιοχειρουργικής στην Ελλάδα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλο το ιατρικό και παραγιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, καθώς και την ομάδα μου, η οποία μαζί μου μέρα νύχτα, είναι μαζί μου μέρα νύχτα στην κυριολεξία, ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη ποιότητα περίθαλψης για τους ασθενείς μας. Θα ξεκινήσω την ομιλία μου με μια σύντομη ιστορική αναδρομή της παιδοκαρδιοχειρουργικής στην Ελλάδα. Έπειτα θα συνεχίσω με τα αποτελέσματα από το 2013 έως το 2016, μετά με τη συμμετοχή του προγράμματος στο Μητέρα στην Εθνική Παιδοκαρδιοχειρουργική και θα τελειώσω με τις μαρτυρίες οικογενειών. Η καρδιοχειρουργική συγγενών καρδιοπαθειών ξεκίνησε να διενεργείται στην Ελλάδα τη δεκαετία του 70 σε διάφορα κέντρα και τη δεκαετία του 80 στο Γενικό Νοσοκομείο Παιδών η Αγία Σοφία. Το 93 στο Ωνάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο εγκαινιάστηκε και άρχισε να εκτελείται ένα μεθοδικό πρόγραμμα καρδιοχειρουργικής συγγενών καρδιοπαθειών. Στον ελληνικό πληθυσμό των 11 εκατομμυρίων έχουμε ετησίως 700-800 γεννήσεις παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες. Από το 87 έως το 2007 κάθε χρόνο 250 καρδιοχειρουργικά περιστατικά παραπέμπτονταν σε κέντρα του εξωτερικού για την χειρουργική τους αποκατάσταση. Στο νοσοκομείο Παιδών Μητέρα, το πρόγραμμα παιδοκαρδιοχειρουργικής εγκαινιάστηκε το 2008 και συνεχίστηκε μέχρι το Φεβρουάριο του 2013. Τον Ιούλιο του 2013 ακολούθησε επανέναρξη του προγράμματος με την έλεγχή μου και συνεχίζεται η λειτουργία του μέχρι και σήμερα. Εδώ βλέπετε την ομάδα της παιδοκαρδιοχειρουργικής κλινικής υπό την διοίκησή μου, με τον κύριο Μητρόπουλο ως αναπληρωτής διευθυντής, με τον κύριο Αζαριάδη ως υποδιευθυντής, η κυρία Νταλαρίζου και ο κύριος Σφυρίδης ως παιδοκαρδιοχειρουργοί, ο κύριος Αποστολίδης αναισθησιολόγος, η κυρία Σαμαρτζά, η προϊσταμένη του χειρουργείου, και ο κύριος Λάζαρος, ο εξωσωματιστής. Το Καρδιολογικό και Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Συγγενών Καρδιοπαθειών περιλαμβάνει το Τμήμα Νεογνικής Παιδοκαρδιοχειρουργικής και Χειρουργικής Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων, το Τμήμα Παιδοκαρδιολογίας και Καρδιολογίας Ενηλίκων με Συγγενείς Καρδιοπάθειες, το Τμήμα Καρδιοαναισθησιολογίας και τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Παιδών και Ενηλίκων. Επίσης, το Καρδιολογικό και Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Συγγενών Καρδιοπαθειών περιλαμβάνει αυτές τις δραστηριότητες, τη νεογνική παιδοκαρδιοχειρουργική, την καρδιοχειρουργική παιδών, την καρδιοχειρουργική ενηλίκων με συγγενείς καρδιοπάθειες, την καρδιοχειρουργική ενηλίκων με επίκτητες καρδιοπάθειες, την υβριδική παιδοκαρδιοχειρουργική, την αγγιοχειρουργική παιδών και ενηλίκων και την παιδιατρική χειρουργική θώρακος. Συνολικά από το 2013 έως το 2016 έχουμε χειρουργήσει 340 περιστατικά, και 33% των επεμβάσεων αυτών
ήταν σε νεογνική ηλικία με ράξ, όπως βλέπετε εδώ, ράξ πάνω από 4, το οποίο είναι το επίπεδο δυσκολίας, και πάνω από 4 είναι δυσκολία σοβαρού βαθμού στα 19% των περιστατικών και με θνητότητα 1,6%. Το 2015 ιδρύσαμε το φιλανθρωπικό ίδρυμα εδώ στην Ελλάδα με την βοήθεια του μητέρα και θέλω να σας ευχαριστήσω ξανά θερμά κύριε Καρταπάνη για την βοήθεια και όπως βλέπετε 34 άπορα παιδιά που χειρουργήσαμε μέχρι τώρα μέσω του Ιδρύματος Κιόρπουρ τους Ελλάς αποτελούν το 22,2% της Γενικής Παιδοκαρδιοχειρουργικής Δραστηριότητας. Όσον αφορά τις συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων, από το 2013 μέχρι το 2016 έχουμε χειρουργήσει 64 περιστατικά με μέση ηλικία 29 ετών και με 58% ποσοστό επανεπεμβάσεων. Η πιο σημαντική μεταρρύθμιση, θα έλεγα, την εκτελέσαμε με την πλήρη διόρθωση ορισμένων συγγενών καρδιοπαθειών στην νεογνική ηλικία με συστηματική βάση, με στόχο τη μείωση του συνολικού αριθμού χειρουργιών καρδιάς. Στο παιδό μητέρα εκτελείται με υψηλό ποσοστό επιτυχίας η πλαστική μητροειδούς βαλβίδας στα παιδιά. Επίσης, εκτελείται με υψηλό ποσοστό επιτυχίας η πλαστική τριγλόχινας βαλβίδας στην όσο Epstein, η οποία είναι μια ανομαλία της τριγλόχινος βαλβίδος, όπως βλέπετε εδώ. Εκτελείται επίσης σε συστηματική βάση η χειρουργική επέμβαση ροζ για νόσους αορτικής βαλβίδας. Στο παιδό μητέρα εκτελείται πλαστική αορτικής βαλβίδας αποφεύγοντας την αντικατάσταση σε ποσοστό 50% των ασθενών. Εκτελείται επίσης συστηματική πραγματοποίηση υβριδικών επεμβάσεων σε ειδικά διαμορφωμένη τεχνολογικά αίθουσα και έως το 2016 έχουμε αναλάβει 10 περιστατικά με συνεργασία με τους παιδοκαρδιολόγους. Στο παιδό μητέρα εκτελείται επίσης μηχανική υποστήριξη της κυκλοφορίας και των πνευμόνων με αρτηριοφλεβώδες ΕΚΜΟ. Έως το 2006 είχαμε 4 περιστατικά με ποσοστό αποδέσμευσης 50%. Ξανά το παιδό μητέρα αποτελεί τη μοναδική κλινική όπου έχει διενεργηθεί φλεβοφλεβικό ΕΚΜΟ με ειδική κάνουλα αβαλών για πνευμολογικό πρόβλημα. Εδώ βλέπετε, το παιδί ήταν 20 ημερών με την μηχανή.